Φίλοι και φίλες του papatou.gr, καλησπέρα από τον Νικηφόρο ξανά Βόλο. Σε ένα φοβερό σκηνικό να νυχτώνει, αλλά ένα κομμάτι ήλιου να πέφτει πάνω στο βουνό και να δίνει στο δρόμο στον Παναθηναϊκό. Ένα μαγευτικό σκηνικό πραγματικά. Θα κλείσουμε με υπέροχες εικόνες Νικηφόρες και τους παίκτες του Παναθηναϊκού να κάνουν ζέσταμα όσους δεν έπαιξαν για χαλάρωμα και ξεμούδιασμα σαν αποθεραπεία. Εδώ στο Πανθεσσαλικό. Ακόμη μια φορά χαμογέλασε τον Παναθηναϊκό εδώ. Ακόμη μια φορά σε ένα πρώτο ημίχρονο θύμισε τον Παναθηναϊκό του Λεωφόρου και άγχωσε. Σε ένα δεύτερο ημίχρονο θύμισε τον Παναθηναϊκό που ξέρει τι θέλει στο γήπεδο και πάτησε το Βόλο. Τον καθάρισε σαν αυγό με το καλημέρα με το που μπήκε στον αγώνα. 2-0 με όμορφο γκολ σκόρα, με έξυπνο γκολ Ιωαννίδη. Και ο Παναθηναϊκός είναι η ομάδα που πηγαίνει πλέον σε ένα μάτσο που το διαχειρίστηκε πολύ καλά και πριν την εκδίκησή του. Γιατί ο Βόλος τιμώρησε και στο Λεωφόρο. Τον έκανε να πάει πίσω, σήμερα θα έχει και έναν διαφορετικό αέρα. Κινήθηκε και άλλο γκολ, δεν του βγήκε. Καμία σημασία δεν έχει. Έκανε το ρωτήσιο που ήθελε ο Γιωβάνοβιτς. Πήρε να παίξει στην ανάσα και πάει ξεκούραστος σχετικά πριν την τριάδα του ντέρμπι στο τελικό του πρωταθλήματος. Αυτό που σας έγραφα εδώ και μήνες, ότι θα είναι ο τελικός του πρωταθλήματος, όλα φαίνονται ότι οδηγούν εκεί. Ο κόσμος επιτακτικά πρασίνισε το στάδιο. Πάνω από 10.000 ομάδες του Παναθηναϊκού ζήτησαν επιτακτικά νίκη επί ΣΑΕΚ. Πρωταθλητής σε θέλουμε Παναθηναϊκή. Με αυτό το σύνθημα ξεκίνησε ο Παναθηναϊκός την προετοιμασία του ήδη από εδώ για την ΑΕΚ στην κατάμεση Λεωφόρο. Εκεί που θα πέσει κορμιά, εκεί που δεν ξέρω ποιος θα πρωτοπάρει στη γραμμή, εκεί που για μένα είναι ο τελικός των τελικών. Με ένα 0 να κερδίσει ο Παναθηναϊκός, για μένα πήρε το πρωτάθλημα. Θα τολμήσω να το πω τώρα και ας έχει μπροστά και ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό και οτιδήποτε άλλο. Η ψυχολογία του, η δυναμική του και όλο αυτό που μπορεί να πάρει από την ΑΕΚ θα είναι τεράστιο. Έχει ένα δύσκολο πρόγραμμα και άλλο. Και ο Παναθηναϊκός είναι ένα πιο βατό πρόγραμμα, αλλά καταλαβαίνετε ότι δεν είναι ένα συντριά. Θα αποκτήσει δικαίωμα ο Παναθηναϊκός στις τρεις τελευταίες αγωνιστικές να κάνει και μία ήττα. Δηλαδή θα έχει τον Άρη τελευταία αγωνιστική Λεωφόρο. Οκ, δεν χάνεται αυτό. Θα παίξει με τον Ολυμπιακό στο Καρεσκάκι, θα ρίξει του και με τον ΠΑΟΚ. Αν κερδίσει τον ΠΑΟΚ και μία ήττα να κάνει με τον Ολυμπιακό, πάλι θα θέλει μια νίκη με τον Άρη και θα σε ισοβαθμία καβαλάει την ΑΕΚ. Άρα είναι τελικός μεσοπιθετικά καλύτερη ΑΕΚ, θα τα πούμε όλη την εβδομάδα. Από τη μία, ένας Παναθηναϊκός όμως που δεν δέχεται γκολ, ακόμη μια φορά δεν δέχτηκε στα play-off, είναι αλόβητος. Είναι πραγματικά αόρατες οι αμυνά του από τους αντιπάλους του, δεν μπορούν να παραβιάσουν την αιστεία του με τίποτα. Και αν το κάνει, και κόντρα στην ΑΕΚ νομίζω θα πάρει την νίκη, γιατί η ΑΕΚ τώρα έρχεται πιο αγχωμένη, θα θέλει αν κερδίσει τον ΠΑΟΚ. Δύο αποτελέσματα πιθανό στο Λεωφόρο. Ένα αποτέλεσμα στο Λεωφόρο. Θα θέλει μόνο νίκη, θα αναγκαστεί να ρισκάρει λίγο περισσότερο για να μην μπει στην τελική θέση. Εξαρτώνται όλα τα πόδια των παιχτών του Παναθηναϊκού. Αποξίες δεν θα υπάρχουν. Κόσμος είναι τίγκα. Η ψυχολογία είναι στα ύψη. Ξεκούραση είναι υπέρ των rotation. Έπιασε τόπο και ο Παναθηναϊκός θα έχει όλα στα πόδια του. Αρκεί να δουλέψει ψυχολογικά καλά και να το διαχειριστεί αυτό το match όπως και με τον Ολυμπιακό. Όπως πρέπει να πατήσει κυριολεκτικά την ΑΕΚ στο λαιμό και να την κόψει στα δύο. Με την ΑΕΚ, η οποία μέχρι τώρα δεν μπορεί να έχει δείξει να αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό όταν τη διαβάζει καλά. Ένα καλό, μια κόντρα πάγκων Αλμέιδα Γιωβάνοβιτς θα είναι πολύ πολύ σημαντική για αυτό το παιχνίδι νομίζω και θα, το σκεπτικό που πάνε στο ντέρμπι θα έχει τη δική του σημασία. Τώρα, για σήμερα δεν έχω κάτι άλλο να πω. Θα πω όμως ότι σας ετοιμάζουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα για το ντέρμπι. Από Σμάγκουλη Μπαλή, Φάνη Τζανδάρη, τον Γκόρντον με τον Πράνιξ, τον Κακοσέο, τον διαιτητή Σταυρίδη για τις αφιερωμένες φάσεις. Όλα τα γκολ θα τα δείτε στο ντέρμπι σε εικόνα. Περιγραφή με καλεσμένο έκπληξη τον έχουμε για την περιγραφή του αγώνα. Συνδέσεις πριν για γκάλωπ του κόσμου, συνδέσεις μετά για γκάλωπ του κόσμου από τα επίσημα. Ένα ντέρμπι που θα έχει live τη συνέντευξη τύπου, live το τρίτο ημίχρονο. Το πάω παντού, δεν είχε ποτέ παράπονο. Νομίζω δεν είχατε από αυτό. Θα δώσουμε τη Δευτέρα στην εκπομπή Τρίφιλους. Η Τρίφιλη με τον Πάπη Τζιμπίδα, Δευτέρα βράδυ σε 9. Και δώρο ένα βιβλίο του Μαραντόνα από αύριο. Θα αρχίσει να τρέχει ο διαγωνισμός. Δύο βιβλία του Μαραντόνα, συγγνώμη. Από αύριο ο διαγωνισμός από την Belle Epoque. Και θα έχουμε και καλεσμένο τον Άνω τη Δευτέρα το βράδυ για να αναλύσουμε τα του ντέρμπι με την ΑΕΚ. Από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός πηγαίνει φορτσάτος. Εγώ θα σας παρακαλέσω να μας ακολουθήσετε στο TikTok, Instagram, Facebook, Twitter. Να εγγραφείτε οπωσδήποτε στο YouTube, γιατί έρχονται όλες οι αναρτήσεις των ντέρμπι και των συνεντεύξεων. Και φυσικά το δώρο το μεγαλύτερο είναι ότι πλέον έχουμε application και σε iPhone και σε Android. Κατεβάστε τα, να γουστάρετε, να τα λέμε παρέα. Και φυσικά να είστε στη μετάδοση στη Λεωφόρο, γιατί μας φέρνετε γούρι. Όλα τα παιδιά που μπαίνουν τις τελευταίες μέρες φέρνουν γούρι. Μην το σπάσετε αυτό. Να πάμε μαζί μέχρι το τέλος, γιατί ο Παναθηναϊκός είναι πολύ κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Μάχη των πάγκων, έχουμε τρομερές αναλύσεις από τον προπονητή μας, τον αναλυτή μας, τον Γιώργο Ζούρντο, και δημοσιογράφους που θα φιλοξενήσουμε. Νομίζω ότι θα είναι μια πανδεσία, ένα πουσουκού πολύ καυτό και όλα τα βλέμματα είναι στη Λεωφόρο. Από πολύ νωρίς θα είμαστε εκεί, θα τα πούμε. Αυτό είναι το σχόλιο του Νίκου Παγκάκη. Πηγαίνουμε για δηλώσεις από τη μεικτή ζώνη.
από το Βόλο, να είστε όλοι καλά. Μπάμπη, θα κάνεις ξεχωριστό σχόλιο μετά ένα μισό. Να τα πει τώρα και ο Μπάμπης. Θα τα πούμε με ευκαιρία. Ο Παναθηναϊκός σήμερα ήθελε να πάρει τη νίκη, γιατί καταλαβαίνουμε ότι τέσσερις μέρες πριν από ένα παιχνίδι που θα κρίνει τον τίτλο, όλα τα υπόλοιπα έχουν δευτερεύουσα σημασία. Ο Παναθηναϊκός είχε διπλό στόχο να πάρει τη νίκη όσο πιο γρήγορα μπορούσε και στη συνέχεια να κάνει μια διαχείριση του παιχνιδιού Γιωβάνοβιτς. Τα πέτυχε και τα δύο. Νομίζω μπορούμε να ξεχάσουμε το πρώτο ημίχρονο. Δεν θα έχει σημασία την Κυριακή, ούτε είμαστε σε ένα timing τη σεζόν που μας ενδιαφέρει να δούμε μια ομάδα να ρολάρει εδώ που έχουμε φτάσει. Το αποτέλεσμα μετράει. Ο Γιωβάνοβιτς έχω την αίσθηση ότι κέρδισε και παίχτες για την συνέχεια και για ένα παιχνίδι που θα χρειαστεί να έχει τις περισσότερες δυνατές επιλογές. Νομίζω ότι φεύγει από το Βόλο όψο ο Παναθηναϊκός έχοντας πολύ περισσότερα κέρδη από όσα μπορούσε να έχει από ένα μάτς που η νίκη ήταν υποχρέωση, το έπρεπε, ήταν πολύ μεγάλο. Πλέον το ζητούμενο για την Κυριακή είναι το ψυχολογικό. Νομίζω σαν δυναμική ο Παναθηναϊκός έχει δείξει ότι δεν υστερεί, ότι έχει και την ποιότητα και την ποσότητα να ανταπεξέλθει. Η ΑΕΚ του κουμπώνει καλά ως ομάδα, την έχει μπλοκάρει στα μεταξύ τους παιχνίδια. Και το κυριότερο, ο κόσμος έστειλε το μήνυμα για τίτλο από την Μαγνησία και θα το πάρουμε την Κυριακή στη Λεωφόρο. Μακάρι. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά από το Πανθεσσαλικό, το Σπαρκάκι Μπάμπη Τσιμπίδας. Τα λέμε Κυριακή, παιδιά, και μέχρι την Κυριακή.